Κάνουμε την κουβέντα των εκλογών σε ένα χρόνο από τώρα, ας πούμε, το Γενάρη του 19. Το Γενάρη του 19 να λέμε ότι... Καλά, μπορεί να την κάνουμε και τον Μάρτιο, Απρίλιο του 19 με όρια του Σεπτέμβρη. Όχι, πάνω στο Γενάρη του 19 και πήγες να βάλεις χρονικό περιθώριο. Βάλετε, μην το στενεύετε. Να πούμε, το στένευσες πάλι, έτσι. Ότι η νέα μείωση των συντάξεων δεν θα υπάρχει στα χαρτιά πια, ότι δηλαδή βγαίνοντας από τα μνημόνια η κυβέρνηση θα έχει καταφέρει να συμφωνήσει με τους θεσμούς, ότι κάποιες από τις δύσκολες αποφάσεις που είναι να ακολουθήσουν τελικά θα έχουν ξενομοθετηθεί, για να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ προώρη η κουβέντα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τους θεσμούς για να μπορέσει να υπάρξει το κεφαλαιόδους ζήτημα από το 2010 μέχρι σήμερα, που είναι η ρύθμιση του ελληνικού χρέους, με την καλύτερη δυνατή επίδοση της ελληνικής οικονομίας και με την απόδοσή της που αναμένεται να πιάσει και να ξεπεράσει τους στόχους, θα έχουμε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ για τις όποιες θετικές αλλαγές. Το λέω στο πλαίσιο σε κάθε της περίπτωση, κάποιων πραγμάτων. Η κυρία Φιόγλου έχει μιλήσει για παράδειγμα για την αύξηση του κατώτατου του μισθού. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι το οποίο είναι ψηφισμένο, είναι μπροστά μας. Εγώ δεν θέλω να κλείσω το μάτι σε κανέναν, αλλά θέλω να πω ότι όσο καλύτερα τα πάει η οικονομία, όσο καλύτερα τα πάει ο ΕΦΚΑ από εισπράξεις και όσο σιγουρέψουμε την αυτοδύναμη έξοδο από τα μνημόνια, που υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να έχουμε αυτοδύναμη έξοδο από τα μνημόνια, βελτιώνεται η διαπραγματευτική μας θέση σε μία σειρά ζητήματα, τα οποία βεβαίως εμείς τα ξέρουμε. Είναι προτεραιότητα αυτό. Αλλά κύριε Ζαχαριάδη, να επιζήσουν και οι ασφαλισμένοι. Απλά λέω ότι πρώτα θα ολοκληρώσουμε το ζήτημα της ρύθμισης του χρέους. Πρώτα θα απελευθερώσουμε τη χώρα από τα μνημόνια και την επιτροπία και στη συνέχεια, με βάση την εκτίμηση της πορείας, θα μπορέσουμε να δούμε ποιες από τις αδικίες οι οποίες έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, για τον ΕΦΚΑ, κύριε Ζαχαριάδη, ήδη συζητείτε ότι τη χρονιά που έρχεται θα είναι μεγαλύτερες ακόμη εισφορές για κάποιες Μιχελιδάκη, ομάδες είναι το ίδιο εργαζομένων. Κάναμε μια τέτοια ανάλογη συζήτηση ένα χρόνο πριν. Και οι εκτιμήσεις μιας μερίδας του τύπου και της αντιπολίτευσης είναι το ΕΦΚΑ θα χρεοκοπήσει. Το ίδιο είναι να πηγαίνεις σε μια διαπραγμάτευση για ζητήματα ασφαλιστικού με τον ΕΦΚΑ να έχει ξεπεράσει το στόχο, και το ίδιο είναι να πηγαίνεις με τον ΕΦΚΑ χρεοκοπημένο. Λέω λοιπόν ότι έχουμε κάνει κάποιες πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις στη χώρα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις σιγά σιγά αρχίζουν να αποδίδουν και εμείς έχουμε πει ότι το μέρισμα από αυτή την απόδοση θα βρίσκουμε τρόπο να το γυρίζουμε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στους ανθρώπους στους οποίους αδικούνται. Δεν μπορώ όμως, θα ήταν ανεύθυνο από τη θέση μου αυτή τη στιγμή, εγώ σαν διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας, να βγω και να πω ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη, αυτή η σκέψη κτλ. Yeah. Νομίζω ότι πρέπει να κινούμαστε με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένη στόχευση, και σας λέω, πρώτη στόχευση, η διαπραγμάτευση για το χρέος, η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια, η καθαρή έξοδος από την επιτροπία. Μετά αυξάνονται και οι πολιτικές ελευθερίες και οι δημοσιονομικές ελευθερίες. Δεν ξεκινάμε κανένα πάρτι. Θα τηρήσουμε τη συμφωνία και τους δημοσιονομικούς στόχους. Θα κρατήσουμε όμως για τον εαυτό μας το δικαίωμα των επιλογών. Αντιληπτό, το είπατε τρεις φορές. Όχι. Μας έβαλε πάγο. Το ρωτάτε κάθε μέρα. Οπότε για τις επόμενες τρεις μέρες σας έχω δώσει την απάντηση. Για τις επόμενες 10 μήνες θα ρωτάω. Όχι, εγώ ήθελα να πάω. Μας έβαλε πάγο. Πήγα να ρωτήσω. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Δεν συμφωνώ έτσι. Για τον Πρωθυπουργό χθες. Μα δεν είναι για να συμφωνήσουμε. Είναι για να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε. Αλλά έχω τρόπους να διορθώσουμε τις αδικίες για τους τρίτεχνους. Είπε ο Πρωθυπουργός και έλεγα, μήπως υπάρχουν σκέψεις για το πώς θα γίνει είναι αυτό. Είναι αυτό που λέμε, τι το λες και δεν το κάνεις, ας ναι, πούμε. Λοιπόν, θες, κατηγορηθήκατε, κατηγόρησε ο κ. Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ότι χειροκρότακε τις υποσχέσεις. Ναι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μεγαλύτερος λαϊκισμός. Έχουμε μία αύξηση 25-30% στα χρήματα που δίνουμε στα επιδόματα. Δηλαδή από 650 εκατομμύρια τα ανεβάζουμε στα 910 εκατομμύρια. Πάμε σε μία νέα αρχιτεκτονική του συστήματος, η οποία είναι πολύ πιο δίκαιη και θα δείτε ότι θα βοηθήσει πολύ περισσότερο τα δημογραφικά της χώρας μας. Δηλαδή υπάρχουν αυξήσεις στα επιδόματα για το πρώτο και το δεύτερο παιδί και μία σημαντική κατηγορία στους τρίτεκνους, η οποία φτάνει από το 40 μέχρι το 110%. Θα το πούμε και αυτό. Άρα λοιπόν, στο σύνολο των 800.000 δικαιούχων, οι 738.000
δηλαδή το 91,5% θα δούνε αύξηση μέχρι και 110% και μένουν 60.000. Αυτοί είτε με βάση το νέο σχεδιασμό και τη νέα αρχιτεκτονική είτε θα είναι στο ίδιο επίπεδο είτε θα δούνε μικρές μειώσεις. Επειδή εμείς αυτό δεν το θεωρούμε ως μία λύση η οποία αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πάει έτσι, θα έχουμε μία μεταβατική περίοδο. Ο λόγος του Πρωθυπουργού είναι τα πιο επίσημα χείλη και θα διερευνηθούν όλες οι δυνατότητες μέσα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ώστε να υπάρξουν τα αντίρροπα ισοδύναμα, ώστε κανένας, και το λέω κανένας, να μην δει εισοδηματική απώλεια σε σχέση με πέρσι. Άρα λοιπόν, ενώ έχουμε αύξηση για το 91,5% και για το υπόλοιπο 8,5% θα βρεθούν όλες οι δικλείδες και οι διασφαλίσεις μέσα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού για να πάμε στο ίδιο ύψος, και έχουμε και αύξηση των επιδομάτων κατά 260 εκατομμύρια ευρώ. Και από πού προέκυψαν αυτά τα 260 εκατομμύρια ευρώ? Από την επισκόπηση των δαπανών του Δημοσίου στα Υπουργεία, δηλαδή χρήματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια με το πελατειακό κράτος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δαπανόταν. Εμείς τα παίρνουμε από εκεί και τα δίνουμε στα επιδόματα, μας κατηγορούν κιόλας. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Κύριε Ζαχαριάδη, μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν νομοθετείτε για το 91%, για το 100%. Ο νόμος υπάρχει για το 100%. Είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ο δείκτης γεννησιμότητας της χώρας, κύριε Μερτζάνη, είναι 1,3. Για να μπορέσουμε. Εγώ το έχω ξεπεράσει μέσα δύο. Ναι, συγχαρητήρια. Και με τα νέα επιδόματα θα δείτε και ανάκαμψη. Για να μπορέσουμε αυτό να το ενισχύσουμε, δεν αρκεί μόνο να αυξήσουμε τα επιδόματα για το πρώτο, δεύτερο παιδί και μια κατηγορία τρίτεκνων μέχρι 100%. Χρειάζεται να βάλουμε περισσότερους παιδικούς σταθμούς, που εμείς παραλάβαμε τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς με χωρητικότητα 80.000 και το 2019 θα είμαστε 120.000. Χρειάζεται σχολικά γεύματα. Ναι. Χρειάζεται πολιτική για τη νέα γενιά και το παιδί. Χρειάζεται και αυτοί που έχουν φύγει έξω να μην φτιάξουν εκεί τις οικογένειές τους. Γι' αυτό γυρνάμε συζήτηση για την ανεργία αν θέλουμε να μιλάμε ότι γυρνάμε σε μια κανονικότητα και ότι η έξοδος από τα μνημόνια θα επαναφέρει και κάποια στάνταρ και κάποια αξιοπρέπεια στη ζωή μας, τότε φαντάζομαι ότι και για σας μέλημα είναι να μην μιλάμε πώς θα αποκατασταθούν οι αδικίες μέσω μόνο κοινωνικών μερισμάτων, γιατί έχει φτάσει ο μισός πληθυσμός να ανοίξει την κατηγορία που είναι στο κοινωνικό μέρισμα. Δεν εξαερώσαμε εμείς το 25% της οικονομίας της χώρας. Ναι, αλλά με τη λογική αυτή που ότι να αυξάνουμε τις φορές για παράδειγμα, στον ΕΦΚΑ επανέρχομαι, γιατί πιάνουμε κάποιες ομάδες οι οποίοι έχουν ακόμη δουλειά. Στο τέλος θα καταλήξουν ούτε αυτοί να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αλλά θα μπουν και αυτοί στις κατηγορίες που θα παραλάβαμε μια έκτακτη κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης και καταστροφής. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μίνιμουμ δίκτυο ασφαλείας, έχουμε δαπάνες για κοινωνικό κράτος περίπου 1 δισεκατομμύριο, οι οποίες έχουν πέσει στα στρώματα, τα οποία ήταν έξω από αυτό το δίκτυο τα οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε και δυστυχώς είναι και τμήματα της μεσαίας τάξης. Μάλιστα, υπάρχει όντως το τραπέζι της συζήτησης πολιτικά, τα λένε πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία έξω από τα δόντια. Να τα καταργήσουμε αυτά, να φύγουν όλα αυτά και να πάνε σε ελαφρύνσεις φόρων. Γιατί δεν το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία? Εγώ δεν λέω. Ναι, λεφτά όμως δεν υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία είπε να μην υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία είπε να μην υπάρχει. Εντάξει, ήταν πιλωτικό και ήταν σε πολύ λιγότερους δικαιούχους. Λέω λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να εφεύρουμε λεφτά, ή θα ακυρώσουμε το κοινωνικό κράτος και θα πάμε αυτό που την ισόπωση δαπάνη σε μια απότομη μείωση φόρων, ή θα ενισχύσουμε αυτές τις κοινωνικές ομάδες οι οποίοι δεν έχουν μόνο τα ρουθούνια κάτω από το νερό, έχουν το κεφάλι κάτω από το νερό, και ανακάμπτοντας η οικονομία, αυτή η κατάσταση των επιδομάτων δεν θα είναι μόνιμη. Ναι, αλλά είναι, να μην εξαριστεί και μια μεσαία τάξη που στηρίζει ανάγκης αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Γι' αυτό, αν είδατε και το κοινωνικό μέρισμα, εμείς δεν το περιορίσαμε μόνο στις κοινωνικές κατηγορίες που είναι κάτω από το όριο της στόχης, αλλά και πολλοί από τα χαμηλά μεσαία στρώματα πήραν μια επιστροφή. Χρόνο, πριν σας αποχαιρετήσουμε, σε 10 δευτερόλεπτα κάτι μια μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι αποδεκτή η απάντηση προνόμιου του Πρωθυπουργού, γιατί η ερώτηση είναι ανασχηματισμός. Αν επιταχύνονται οι εξελίξεις από τα θέματα του κυρίου Ζουράρη και της κυρίας Μεγαλοοικονόμου, θεωρείτε ότι επιταχύνονται ή όπως περιμέναμε? Ο σχεδιασμός θα τηρηθεί κανονικά. Μετά το Eurogroup, μετά τις 22 ανασχηματισμός. Ό,τι πει ο Πρωθυπουργός. Είναι πολύ κοντά βέβαια όλα αυτά. Τελειώσαν και τα 10 δευτερόλεπτα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Γεια σας. Ακούστε και εσείς, πάμε στο Γιάννη Φασουλά στην Κύπρο. Σας αποχαιρετώ εγώ αυτή τη φορά. Πάμε στο Γιάννη Φασουλά στην Κύπρο.